Να ξεκινήσουμε όμως με τους καλεσμένους στη σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε για αλλού εν ολίγης. Μιλάμε για τη νέα τουριστική πλατφόρμα και θα μιλήσουμε με τους συνιδρυτές της. Ανακαλύψαν οι συνεργάτες μου την πλατφόρμα τη δική σας. Είδαμε πολλή πληροφόρηση. Πληροφόρηση η οποία ξεφεύγει από τη στεγνή ξενοδοχειακή, διαχέεται και δίνει μεγάλες πληροφορίες για τον προορισμό. Και θέλω έτσι να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Χατούπη. Πώς προέκυψε η ιδέα να προχωρήσετε στο γιαλού.com? Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που μας έχετε κοντά σας. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε και η ιδέα προήλθε ένα χρόνο πίσω περίπου, όταν κάναμε ένα οδηπορικό στην ορεινή Κορινθία και δοκιμάσαμε και θέλαμε να ανακαλύψουμε την άγνωστη Ελλάδα. Περάσαμε από χωριά, είδαμε, ανακαλύψαμε και γνωρίσαμε καλούς ανθρώπους που μιλούσαν με περηφάνεια και για την ιστορία και για τον τόπο τους. Είδαμε αξιοθέατα και θέλαμε από αυτούς να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Έτσι σκεφτήκαμε, αφού μας δείξαν αυτό το φυσικό πλούτο, να τον προβάλλουμε και εμείς στην πλατφόρμα μας. Θεωρούμε την άγνωστη Ελλάδα, τα ορεινά χωριά, ένα προορισμός που πρέπει να δει ο κόσμος και ξαναδείξει. Πολύ ωραία αξιοθέατα, ωραία φυσικός πλούτος, πεζοπορίες, δραστηριότητες μπορεί να κάνει ο καθένας, να βρει παραλίες, εκδηλώσεις, πανηγύρια. Θέλουμε από την πλατφόρμα μας να τα προβάλλουμε όλα αυτά και να μπορεί να τα δει ο κόσμος. Απευθύνεστε, από ό,τι κατάλαβα, στον εσωτερικό τουρισμό, στον Έλληνα τουρίστα. Απευθυνόμαστε και στον Έλληνα τουρίστα, αλλά όχι μόνο, και στους ξένους τουρίστες. Το site μας είναι. Πόσες γλώσσες? Είναι σε ελληνικά και αγγλικά. Στην αρχικά, αρχή, ναι. Αρχικά. Με σκοπό στο μέλλον να έχουμε και περισσότερες γλώσσες. Αλλά θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ξένους να γνωρίζουν τα μέρη τα οποία είναι άγνωστα για αυτούς. Δηλαδή, να μην έχετε ο ξένος τουρίστας και να πηγαίνει μόνο στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, να δείτε ότι υπάρχουν και άλλα μέρη στην υπηρετική Ελλάδα, χωριά θαυμάσια, που έχουν εκπληκτικό φυσικό πλούτο, εκπληκτικά τοπικά προϊόντα. Ωραία τα λέμε, αλλά τι είναι αυτό που εσείς θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα? Το social κομμάτι είναι πολύ σημαντικό για το γιαλού. Δηλαδή, δίνουμε τη δυνατότητα στα μέλη του γιαλού να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κάθε προορισμού, δίνοντας συμβουλές, περιγράφοντας αφηγήσεις και εμπειρίες. Πιστεύουμε ότι θέλουμε να χτίσουμε μια πλατφόρμα η οποία θα είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς. Δηλαδή, ουσιαστικά ο χρήστης από τη στιγμή που θα μπει μέσα στο γιαλού θα δει όλη την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Είτε αυτή είναι διαμονή, είτε είναι εστίαση, είτε είναι ταξιοθέατα, είτε είναι δραστηριότητες, είτε είναι ιστορία του τόπου, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Θα μπορεί να βρει όλη την πληροφορία σε ένα συγκεκριμένο site. Όπως είπαμε και στην αρχή, η πλατφόρμα μας είναι τοπική προβολή και τουριστική ανάπτυξη. Θέλουμε και μέσω της νέας τεχνολογίας οι παραγωγοί, οι αγρότες με τη δικιά τους σελίδα να προβάλλουν το προϊόν τους, τα στοιχεία τους και οι ταξιδιώτες και επισκέπτες που περνάνε από τον προορισμό ή το μέρος να μπορούν από το κινητό να δουν τον παραγωγό, να επικοινωνήσουν μαζί του και να πάρουν τα προϊόντα ακριβώς από την πηγή. Πιστεύω πολύ στη χώρα μας, δηλαδή αυτή ο φυσικός πλούτος, η ομορφιά που έχει δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα. Και θέλαμε να την γνωρίσουμε κι εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν την ξέρουμε καλά, ακόμα κι εμείς. Οπότε μέσω του γιαλού θα την ανακαλύψουμε κι εμείς, αλλά θα την ανακαλύψουν και επισκέπτες και ταξιδιώτες και άνθρωποι του εξωτερικού.